Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τα μελομακάρονα με το τυρί. Το τυρί, με ανθόκερο. Είναι ιδιαίτερη γεύση. Είναι με βούτυρο. Έχει βούτυρο, αυγά, κονιάκ, ανθότυρο και αλεύρι. Κόκκινο αλεύρι που φουσκώνει μόνο. Και εφόσον τα έχουμε έτοιμα, τα σιροπιάζουμε και τα βάζουμε στην καρύδα και τα τυλίγουμε με καρύδα. Αυτή είναι η συνταγή μας με τα μελομακάρονα τυριού. Και πόση ώρα θέλουμε ψήσιμο? Αυτά μισή ωρίτσα το πολύ, 20 λεπτάκια. Τα κάνουμε σαν τα μελομακάρονα, αλλά προς τα σουτζουκάκια να είναι. Ναι. Παίρνουν έτσι λίγο μακρύ το θέλει για να μπορέσει μετά να γίνει αυτό. Σε πόση θερμοκρασία? Σε αρκετή, θέλει 220 βαθμούς οπωσδήποτε. Αυτό γιατί είναι ζυμάρι. Το σιρόπι θα είναι κρύο όταν... Όχι, θα είναι ζεστό το σιρόπι και κρύα τα μελομακάρονα για να το ρίχνουμε μέσα στο βραστό σιρόπι να μπορέσει να μαλακώσει. Αυτό κατά επιλογή. Όσο θέλει άλλος μαλακό, το πιο ζωστό είναι το πιο τραγανό. Να έχει έτσι λίγο τη γεύση του τυριού. Αυτό είναι. Και μετά το βάζουμε στην καρύδα και το ανακατεύουμε. Μέχρι να γίνει αυτό εδώ το μελομακάρονο. Αυτό είναι. Πολύ, πολύ εύκολο. Και δεν έχει εποχή, γιατί μπορεί να γίνει και στρογγυλά και να τα κάνουμε για όλο το χρόνο αυτά. Δεν είναι μόνο χριστουγεννιάτικο, είναι και συνεχόμενο. Αυτό είναι. Και μας είπατε ότι πολλές από τα πράγματα που φτιάχνετε, από τις συνταγές σας, φεύγουν για το εξωτερικό. Ναι, φεύγουν για όλη την Ευρώπη. Αμερική έχουν πάει. Έχουν πάει στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, έχουν πάει Εύβοια, Αθήνα, πάρα πολλά, πάρα πολλά στην Αθήνα. Δεν προλαβαίνουμε για Αθήνα, Πελοπόννησο. Μας παραγγέλνουν και ή τα συσκευάζουμε εμείς ή τα δίνουμε, τα έχουμε έτοιμα συσκευασμένα και τα κάνουν κούριοι πελάτες και τα στέλνουν. Και πάνε... Κάνετε ειδική συσκευασία για την... Ναι, πάντως έχω αλουμινένιο χαρτί, κουτί, το οποίο προστατεύει. Δεν το παίρνει τις ημέρες φρέσκο, οπότε μπορεί να φτάσει και 4 μέρες να κάνει και 5, δεν έχουμε πρόβλημα καθόλου. Να δείξουμε λίγα από αυτά που... Ναι, τις βασιλόπιτες. Και αυτή μας είπατε ότι είναι βασιλόπιτα γεμιστή. Ναι, αυτή είναι γεμιστή. Γεμιστή είναι μόκα. Είναι μόκα. Είναι μόκα και η Betty Crocker που είναι ένα είδος σαν γλάσο. Αυτά είναι κεκάκια με γλάσο. Μπισκοτάκια χριστουγεννιάτικα. Μπισκοτάκια, ναι. Κεκάκια χριστουγεννιάτικα. Και όλα αυτά. Αυτό είναι κέικ. Κλασικό κέικ με βασιλόπιτα. Αυτές είναι οι χιονάτες μας. Το παντισπάνι με τη σοκολάτα και την καρύδα. Και αυτή είναι βασιλόπιτα, με γλάσο, πολύ ωραίο γλάσο αυτό. Και οι κλασικοί κουραμπιέδες. Ναι, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, τα μελομακάρονα με το τυρί και τα ροξάκια μας. Τα ροξ, γιατί δεν είναι ροξάκια, είναι μεγάλα. Αυτά είναι. Και 100 παραγγελίες ό,τι άλλο θέλουν. Συν τον μπακλαβά τον οποίο παραγγέλνει τα Χριστούγεννα. Είναι με αμύγδαλο. Αμύγδαλο και με φύλλο κρούστας. Δεν θα χρησιμοποιώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλές καλά. Γιορτές να έχετε. Με υγεία. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε. Να είστε καλά και εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.